Μπουκόρος έχει το λόγο, ελάτε. Και μετά ο κύριος Βρούτσης. Από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μπουκόρος. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν για τα τελευταία που διαδραματίστηκαν σήμερα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Αρχικά πολύ καλά κάνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Πρόεδρος του Σώματος και προσπαθεί να επιβάλλει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου σε όλους τους χώρους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν διαθέτουμε κοντή μνήμη, κύριοι συνάδελφοι. Άκουσα πολλούς συναδέλφους από την κυβερνητική πλειοψηφία και σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ να μιλάνε για κατάπτωση του πολιτικού λόγου, του δημοσίου λόγου, να μιλάνε για μπούλινγκ βουλευτών και όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία με σταθερότητα και συνέπεια καταδικάζει όλα αυτά τα φαινόμενα που πλήττουν τον κοινοβουλευτισμό. Αλλά για να ξαναγνωριστούμε, κύριοι συνάδελφοι, θέλετε μήπως να θυμίσω ποιος κατέστησε κανόνα την φραστική βία στο δημόσιο λόγο και στον πολιτικό λόγο την τελευταία τριετία? Θέλετε μήπως σήμερα Κυριακή πρωί να θυμίσω ορισμένους χαρακτηρισμούς που ήταν στην καθημερινή φρασιολογία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση? Κάθε μορφής βία, είτε αυτή είναι φραστική, είτε είναι ομή βία ή οποιαδήποτε άλλη βία, πρέπει να την καταδικάζουμε με σταθερότητα και συνέπεια. Όχι να την καταδικάζουμε όταν βρισκόμαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης και να την υποθάλπτουμε ή να επιχαίρουμε για αυτή όταν ανερχόμαστε στα έδρανα τα κυβερνητικά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχετε τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την κατάπτωση του πολιτικού, του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα και για αυτή την φραστική πολιτική βία που ευχόμαστε να μην πάρει άλλου είδους διαστάσεις. Έρχομαι τώρα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος σήμερα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όχι μόνο ανακοίνωσε την φορολόγηση των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων των αγροτών, αλλά μας είπε ότι θα υπολογίζονται και για τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Έρχεται ο κύριος Αποστόλου και επικαλείται το νόμο 4172 του 2013 και λέει πως η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά, έχει αποφασίσει την φορολόγηση των αγροτών, των ενιαίων ενισχύσεων των αγροτών. Αυτό είναι ψευδές βεβαίως, γιατί κύριε Αποστόλου, στο άρθρο 21 του νόμου στον οποίο αναφερθήκατε, αλλά και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, λέει ξεκάθαρα ότι ειδικά για τον προδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλλιευτικών προϊόντων. Δεν αναφέρει πουθενά τις επιδοτήσεις. Ψεύδεστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το καταθέτω στα πρακτικά. Το καταθέτω στα πρακτικά. Το καταθέτω στα πρακτικά. Το από τι εκεί μου λέτε και πέρα, τώρα, να διακόψω τον ας έρθουμε στο νομοσχέδιο όμως, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε. Παρακαλώ. Το ασφαλιστικό το οποίο φέρνει σήμερα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ταξικό πρόσημο και είναι κοινωνικά δίκαιο. Ποιος σας είπε ότι όταν διαλύεται τη μεσαία τάξη, χωρίς να δίνεται τίποτα στους κοινωνικά ασθενέστερους, είναι κοινωνική δικαιοσύνη? Δηλαδή οι κοινωνικά ασθενέστεροι περιμένουν την καταστροφή όλων των υπολείπων ως κέρδος? Αυτό μπορεί να υπάρχει μέσα στο πολιτικό πλαίσιο που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια? Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εξοντώνεται τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες με υπέρμετρες φορολογικές, γιατί δεν είναι ασφαλιστικές εισφορές από την ώρα που συνδυάζονται απολύτως με το εισόδημά τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος και προλαλήσαντες και ικανότατοι συνάδελφοι κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, θα ήθελα να κάνω 2-3 πολιτικές παρατηρήσεις.
Κύριοι της κυβέρνησης, ο λογαριασμός που φέρνετε στον ελληνικό λαό είναι βαρύτατος και ανέρχεται στα 12 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια και πλέον το 2015 τα μέτρα. 5,4 το πακέτο τσακαλώτου, 3,6 το προληπτικό μνημόνιο και μόλις χθες το βράδυ το έγκυρο ιδιοσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg μας πληροφορεί ότι ετοιμάζεται νέο μνημόνιο του 2018, 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, που σας περίμεναν όσοι σας ψήφισαν ως μάνα εξ ουρανού, βρέχει κυριολεκτικά μνημόνια. Το ένα μετά το άλλο. 12 δις ο λογαριασμός λοιπόν. Και κανένα ταξικό πρόσημο δεν έχει. Μια εξίσωση προς τα κάτω για ολόκληρο τον ελληνικό λαό, για όλες τις κοινωνικές τάξεις, για όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Και πρέπει επιτέλους αυτή την αίθουσα να τελειώνει και ο μύθος των διαπραγματευτών, των ικανών διαπραγματευτών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν είστε διαπραγματευτές. Πραγματευτάδες του πόνου και της οργής του ελληνικού λαού είστε. Εμπορευτήκατε ξεαδιάντροπα ως αντιπολίτευση τα δεινά που έφερε η κρίση και σήμερα το μόνο που σας απασχολεί είναι πώς θα εξοραίσετε την αφέμαξη. Την αφέμαξη που προκαλείτε στον ελληνικό λαό. Όσο νωρίτερα φύγετε, τόσο το καλύτερο και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, αλλά σε τελική ανάλυση, και ακούστε το κι αυτό, ίσως είναι καλύτερα και για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.